Κύριε Νικολάου, Αλαβάνε, εσείς ασκείτε δομική κριτική στην κυβέρνηση σε όλα τα θέματα τα οποία βάζει και σε όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες, με το υπάρχον σύστημα, με δεδομένη την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή εσείς είστε ευρωβουλευτής, υπάρχουν τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να ελαφρύνουν λίγο το βάρος από τους πολίτες. Λίγο, δεν μιλώ για πολύ. Και αν υπάρχουν σε όλες αυτές τις εργαλειοθήκες που δίνει η Κομισιόν, η κυβέρνηση δεν τα επιλέγει επειδή δεν θέλει από πολιτική στόχευση ή επειδή θεωρεί ότι είναι λάθος και ότι τα δικά της είναι σωστά. Όπως για παράδειγμα η οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κοιτάξτε, οι εργαλειοθήκες της Κομισιόν, όπως και οι εργαλειοθήκες άλλων διεθνών καπιταλιστικών συνασπισμών, αξώνων, συμμαχιών, όπως θέλετε πείτε το, είναι τέτοιες και είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Μπορείτε να το δείτε όπως και αν, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα των εργαλειοθήκων, είτε είναι μνημόνια, είτε είναι ενισχυμένη εποπτεία, είτε είναι δημοσιονομική χαλάρωση κτλ. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι το ίδιο να μειώνεις οριζόντια το φόρο κατανάλωσης στο να υποφελούνται όλοι, γιατί έχετε δει τις τιμές στη χώρα μας προφανώς για το αυτοκίνητο. Κυρία Γιαμαλή. Και είναι το ίδιο να δίνετε ένα fuel pass των 13, 15, 20 ευρώ. Θα σας απαντήσω ακριβώς αυτό. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου κάποιοι αναγκάζονται τη μεγάλη της πλειοψηφία να δουλεύουν και στη μεγάλη τους πλειοψηφία με πολύ άσχημους όρους εργασίας και κάποιοι άλλοι παρασιτούν σε βάρος της εργασίας τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν λες, εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Όποιος μένει μόνο στα καύσιμα και στο fuel pass, κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί η ίδια η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία λέει ότι ο μισθός γενικά των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων φτάνει για 19 μέρες το μήνα. Η ίδια η Ελστάτ λέει ότι το φυσικό αέριο ανέβηκε 150%. Τα καύσιμα 80%. Το ρεύμα 70%. Τα είδη πλατιές λαϊκής κατανάλωσης 50% μέσα στο προηγούμενο διάστημα 2-3 μηνών. Άρα λοιπόν, αν μείνεις μόνο σε αυτό, προφανώς κάνεις λάθος και προφανώς έχεις άλλες σκοπιμότητες γιατί το κάνεις. Άρα λοιπόν, εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε προτείνει από την πρώτη στιγμή. Μπορούν να πάρθουν μέτρα που να ενισχύσουν και να δώσουν ανάσα στον εργαζόμενο, στον μικρομαγαζάτορα, σε όλους εκείνους που έχουν πληθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και με την πανδημία και σήμερα. Με την κατάσταση που οξύνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Και τέτοια μέτρα είναι κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια. Κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, το οποίο ρυθμίζει την τιμή παραγωγής ενέργειας στην ανώτατη οριακή τιμή. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο το θεσμοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας. Mm-hmm. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Τέτοιου είδους μέτρα είναι αυτά που σήμερα μπορούν να δώσουν τη λύση έτσι ώστε να ανασάνει λίγο περισσότερο ο ελληνικός λαός. Και στη συνέχεια. Και μετά γιατί πώς θα καλυφθούν όμως, κύριε Λαβάνε. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε στον καπιταλισμό, ζούμε σε μια χώρα που έχει. Ελάτε προσέχει τώρα τα δημοσιονομικά κενά και τώρα περιθώρια. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, όλοι. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην χώρα τη δική μας το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους καλύπτεται από αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλότατα εισοδήματα, από τους εργαζόμενους και τους μικρομαγαζάτορες. 5% καλύπτεται από τους μεγάλους ομίλους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν πληρώνουν καν ή πληρώνουν εθελοντικά, σε εθελοντική βάση, όπως είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Άμα ήθελε να κάνει τέτοιες πολιτικές. Άμα θέλει όμως το εφοπλιστικό κεφάλαιο, παίρνει τα καραβάκια, παίρνει τη σημεούλα του και την πάει αλλού, κύριε Νικολάου Αλαβάνε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά. Ιδίως για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Υπάρχουν τρόποι να ανεβάσει την φορολογία, να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο να κάνει πραγματικά, αν θέλει, αν ήθελε. Αυτά δεν είναι επαναστατικά μέτρα, είναι μέτρα δημοσιονομικά. Εγώ κατανοώ απόλυτα την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Είναι μέτρα δημοσιονομικά. Στην αναφορά σας για τον εφοπλισμό έγκυται η διαφωνία μου, γιατί είναι κινητότατο όλο αυτό. Αλλάζει σημαία και κάνει ό,τι θες από άλλο. Μπορείς να πάρεις άλλα μέτρα για να τους πιέσεις, αν θέλετε, τα οποία τα έχουμε επισημάνει και στο και παλιότερα, σε σχέση με την αρχή του καμποτάζ, σε σχέση με το ποιες συμβάσεις εργασίας θα ισχύουν στα καράβια, τι μέτρα θα παίρνεις. Δεν είναι. Για όλα υπάρχουν λύσεις ακόμα και τώρα, άμα θες. Έτσι, να λύσει με αυτόν τον τρόπο. Άμα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λύση, θα έδινε λύση. Δεν θέλει να δώσει λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λύση για να συντηρήσει και οι ελληνικές κυβερνήσεις και τις Νέες Δημοκρατίες και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Του ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, μην τον μπλέκουμε. Ακολουθούν αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε,
παραδείγματα τα οποία έχουμε σήμερα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν, πρέπει να τα έχει υπόψη του ο ελληνικός λαός οι εργαζόμενοι. Απέναντι σε αυτά τα απαράδεκτα 2% αυξήσεις στον κατώτατο μισθό της κυβέρνησης, οι οποίες... Σύνολο είναι 10. Εντάξει, 10 και επί ποιου αρχικού κατώτατου μισθού, από ποιου κατώτατου μισθού και σε τι συνθήκες αναφέρθηκαν και στη συζήτηση του πληθωρισμού 10 και 12% με όλα αυτά τα οποία είπα. 671 πλέον είναι λοιπόν, ο κατώτατος μισθός. Την αύξηση την έχει δει κανένας. Υπάρχουν όμως, δεν την έχει δει ακόμη, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν όμως κλάδοι, εκεί ακριβώς όπου η ριζοσπαστική... Οι πληρωμές γίνανε με την αύξηση. Όχι, ενώ πρακτικά δεν έχουμε δει την αύξηση, κύριε Γεωργιακά. Με 100% πληθωρισμό, κύριε. Πρακτικά, δεν λέω ότι δεν έγινε. Έγινε, αλλά πρακτικά δεν την έχουμε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Νικολάου Αλαβάνη. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία ο ελληνικός λαός πρέπει να τα έχει υπόψη του και πρέπει να τα ακολουθήσει κατά την άποψή μας. Είναι μεγάλοι αγώνες που έγιναν σε κλάδους και έδωσαν αποτελέσματα υπερπολαπλάσια αυτών που υποτίθεται ότι δίνει σήμερα η κυβέρνηση σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως τις κατασκευές με πάνω από 20% αναλόγως, όπως είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μια σειρά από χώρους και κλάδους, στους διανομείς, στις πλατφόρμες, η συζήτηση που γίνεται στην Κόσκο με μεγάλο αγώνα. Και εμείς νομίζουμε ότι σήμερα αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο αγώνας των εργαζομένων και του ελληνικού λαού, οργανωμένα, συσπειρωμένα στα σωματεία τους. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα, με αυξήσεις στους μισθούς, τουλάχιστον 825 ευρώ και πάνω. Μακάρι, μακάρι κύριε Νικολάου. Δεν είναι ζήτημα ευχής, είναι ζήτημα να εργαστείς, να δουλέψεις, να παλέψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δείχνει η σύγχρονη εμπειρία, η τωρινή, η φετινή εμπειρία. Θα είμαστε από την Παρασκευή, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Γρήγορη στη συζήτηση. Ναι, κύριε Νικολάου. Γιατί συζητιέται πάρα πολύ στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, ιδιαίτερα στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, οι μεγάλες ανησυχίες που έχει η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το τι θα γίνει από τον Ιούλιο και έπειτα όταν θα επιστρέψουμε στα θετικά επιτόκια. Γιατί μέχρι τώρα δάνειζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις συστημικές τράπεζες των χωρών με αρνητικά επιτόκια, χάριζε χρήματα. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα προστεθούν στην πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος του λαού. Και όλα αυτά τα οποία λένε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κτλ. Τα σχέδια που καταρτίζουν, τότε θα βρεθούν σε πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Και ο ελληνικός λαός, γενικότερα οι λαοί της Ευρώπης, πρέπει να έχουν το νου τους. Πρέπει να προσέχουν, πρέπει όπως σήμερα να οργανώσουν την πάλη με βάση τις δικές τους ανάγκες. Να πάμε και στον κύριο Νικολάου Αλαβάνεο. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, μπαίνουμε σε μια περίεργη πολιτική περίοδο. Συζητάμε για ειδικά δικαστήρια ξανά. Μπαίνουμε σε μια λογική που τα δύο μεγάλα κόμματα κάνουν ένα πινκ-πονγκ λάσπης. Όχι του ιδίου βάρους και της ίδιας δυναμικής, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Κυρία Γιάμαλη, δύο σύντομα σχόλια σε σχέση με την συζήτηση που προηγήθηκε. Mm-hmm. Πρώτον, σε σχέση με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο οποίος μάλλον ανακοίνωσε ότι υποτίθεται θα βγούμε από την ενισχυμένη εποπτεία και αυτό είναι κάτι καλό. Μάλλον σαν σανίδα σωτηρίας ακούγεται αυτό. Αν συνυπολογίσουμε ότι όσες χώρες καταρχάς έχουν δανειστεί από τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, παραμένουν υπό ασφιχτικό έλεγχο μέχρι να αποπληρώσουν το 75% των δανεικών, που για την Ελλάδα με βάση τις εξελίξεις της οικονομίας σημαίνει στο διήνεκες, για πάντα. Για να μην μπούμε πάλι στη γνωστή συζήτηση ότι όσο υπάρχουν τα ευρωεξάμεινα, το σύμφωνο σταθερότητας, όσο υπάρχει το σύμφωνο για το ευρώ κτλ., υπάρχουν πολύ σκληροί μηχανισμοί, συστάσεις ανά χώρες. Αλλά και επίσης το επόμενο διάστημα, όποιος κι αν αναδειχτεί κυβέρνηση μετά το τέλος της κυβέρνησης και από εδώ και στο εξής, και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, θα πρέπει να συνεχίσει το δρόμο των ματωμένων πλεονασμάτων. 2, 2,7, 3, 3,4. Λεφτά από το υστέρημα του λαού, δηλαδή, τα οποία θα πηγαίνουν επί της ουσίας είτε σε μια κάβα είτε απευθείας στις τσέπες τις οποίες υποστηρίζουν. Δεύτερο ζήτημα σε σχέση με το κομμάτι των τραγωδιών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια εν έτη 2022 που έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, λύνονται προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από ορισμένα χρόνια. Πάλι να παραπέμπεται
η μεγάλη καταστροφή η οποία γίνεται, είτε στην κλιματική αλλαγή, είτε στα πουλιά, στις αλεπούδες, είτε στο στρατηγό άνεμο, εν πάση περιπτώσει σε τελική ανάλυση να παραπέμπεται στην ατομική ευθύνη. Ο καθένας να καθαρίζει τον κήπο του κτλ. Δεν είναι αυτά πράγματα σοβαρά. Υπάρχει πολιτική ευθύνη και υπάρχει η σοβαρή αποτυχία μια στρατηγική. Πολιτική ευθύνη τι συνεπάγεται? Είναι μια, θα σας εξηγήσω. Είναι η αποτυχία μια στρατηγική, την οποία έχουν εφαρμόσει με ευλάβεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι στρατηγική του κόστους-οφέλους. Γιατί ποιος θα έρθει να καταπολεμήσει τις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές κτλ., όταν ο προϋπολογισμός για τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν ξεπερνάει το 1%, ο προϋπολογισμός του κράτους, όταν είναι αστελέχωτες οι υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί, οι άλλες υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης, όταν στηρίζονται σε εποχικό προσωπικό, όταν δεν είχαν ούτε και τα απαραίτητα. Επιτρέψτε για να μου πάνε. Εδώ, έχει καταγγείλει ο κύριος Τσουκαλάς, δεν ήταν των εποχικών πυροσβεστών, ναι, ο πρόεδρος, ναι, ότι πληρώνουν από την τσέπη τους τα κράνη, τα προστατευτικά. Παίρνουν των 300 ευρώ, ενώ κανονικά για να είναι ασφαλίσει να έχουν τον 5.000. Κύριε Λαβάνε, σε τι συνεπάγεται? Εγώ επιμένω. Δηλαδή, αυτά που λέτε είναι απολύτως σωστά για τους προϋπολογισμούς, για τη λογική που υπάρχει πίσω από τις πολιτικές αποφάσεις κτλ. Αλλά η πολιτική ευθύνη συνεπάγεται και παρέτηση. Δηλαδή, θα έπρεπε. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, αν είναι τόσο δομικά τα προβλήματα, εκεί εστιάζω, πρέπει να παραιτηθεί ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος αντίστοιχα? Και είναι αυτό, okay, τα πράγματα. Αυτό είναι στη διάθεση του κάθε ενός ο οποίος αναλαμβάνει ένα τέτοιο αξίωμα. Υπάρχουν περιπτώσεις δημοτικών αρχών, οι οποίες, όπως στην Πάτρα, όπως παλιότερα άλλες δημοτικές αρχές στην Αττική, οι οποίες προσπάθησαν με τον τρόπο και με τα κονδύλια, με τα χρήματα τα οποία παίρνουν, τα οποία είναι ελάχιστα, να λύσουν προβλήματα του λαού της περιοχής. Τα έλυσαν όλα? Δεν τα έλυσαν όλα. Ήρθαν αντιμέτωποι. Ο κύριος Πελετίδης, πολύ ο Δήμαρχος Πάτρας. Ο κύριος Πελετίδης, ο Δήμαρχος Πάτρας, έχει συρθεί στα δικαστήρια δεκάδες φορές. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός, ότι χρειάζεται για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, ακόμα και βασικά προβλήματα, να υπάρχει σύγκρουση με την πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις που ακολουθούν τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Είναι η ίδια η πολιτική του κόστους-οφέλους που μας οδήγησε και στα 30.000 και πλέον θύματα στην πανδημία. Γιατί λειτουργούσαν τα νοσοκομεία με βάση τη λογική της πληρότητας κτλ. Λες και ήταν ξενοδοχεία. Η λογική κόστους-οφέλους είναι βασικό εργαλείο πολιτικής ανάλυσης και πολιτικής, πολιτικού σχεδιασμού. Γιατί, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί το θέτεται ως θέμα αρχής? Παντού υπάρχει λογική κόστους οφέλους. Παντού. Δεν μπορεί να σχεδιάσεις πολιτική χωρίς την παράμετρο κόστους οφέλους. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχουμε διαφορετική αντίληψη για μια σειρά τομείς και κλάδους βασικής κρίσιμης σημασίας, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η πολιτική προστασία και συνολικότερο, που δεν μπορεί να υπάρχει λογική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας του κόστους οφέλους. Έπρεπε να ανοίξει ή όχι, κύριε Ξανθόπουλε, το νοσοκομείο Λιμωδών στη Δυτική Αττική, το οποίο το κλείσε η κυβέρνηση Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας και το κράτησε κλειστό ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, προφανώς έπρεπε να ανοίξει εφόσον το επιτρέπαν τα οικονομικά. Χωρίς να έχεις οικονομικά, πώς θα το ανοίξεις? Και όταν έχεις ένα μνημόνιο να διαχειριστείς και όταν έχεις 5 αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη. Και όταν βγήκαμε από το μνημόνιο στο τέλος του 2018. Κύριε Σέμπα, το αφήνω στο τέλος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν, όταν μπαίνει σε αυτό το μονοπάτι, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Γιατί είναι κεντρικά στρατηγικά ζητήματα, κύριε Ξανθόπουλε. Κύριε, παρακαλώ θερμά. Ερωτήματα οι άλλοι κύριοι. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, θέλω να μου πείτε, αν μάλλον ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η απάντηση των λαϊκών τάξεων σε αυτή την κάλπη. Κοιτάξτε. Και αν βλέπετε άμεσα εκλογές. Η πλούσια. Τώρα αυτό από τη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι στη δική μας ευχαίρεια. Σίγουρα. Αυτό που λέμε είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει από τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων μεγάλη εμπειρία να αξιοποιήσει και να κρίνει, να δει πραγματικά την ταύτιση που υπάρχει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στους στρατηγικούς τους στόχους, αλλά και στα νομοσχέδια τα οποία αλληλοψηφίζονται και αλληλοψήφιζαν. Όλο αυτό το διάστημα. Προοδευτική διακυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει με κορμό κόμματα τα οποία υποστηρίζουν αυτό το βαθιά αντιλαϊκό σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν προσπαθεί να παίξει αυτό το χαρτί,
ο ΣΥΡΙΖΑ στους επιθετικούς προσδιορισμούς που είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν μπόλικους έβαλε, ξέχασε τον φιλονατοϊκό. Φιλονατοϊκή αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει, είναι απαράδεκτο να λέει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος να δοθεί διέξοδος στη λαϊκή πάλη, στον αγώνα ο οποίος διεξάγεται, είναι με οργανωμένο το λαό διεκδικήσει στη βάση των σύγχρονων αναγκών του, και το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά μπορεί σήμερα να δώσει διέξοδο είναι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Το ξέρει ο λαός από την εμπειρία του.